Η ώρα είναι 2 το μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του Βαρικού, της κοινότητας Αμιντέου. Εδώ ο χειμώνας είναι βαρύς. Είμαστε την 13η ημέρα του Νοεμβρίου και ήδη τα ορεινά, οι βουνοκορφές έχουν ασπρίσει. Οι μετεωρολόγοι μάλιστα μιλούν για χιονόπτωση στο τέλος της εβδομάδας. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί τα απαραίτητα ξύλα που δικαιούνται. Δεν πήραμε ακόμα. Ακόμα στο βουνό είναι και δεν τα φύρε πήραμε. Και ήδη κρύο. Κάνει κρύο. Τι κάνουμε, αγοράζουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Και αυτά που τα παίρνουμε τώρα όλα χωρά είναι. Τώρα κόπηκαν. Λάθος είναι αυτό που κάνουν. Μεγάλο λάθος. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, καθυστερούν. Σχεδόν κάθε χρόνο. Καθυστερούν. Σπάνια το έχουμε πάρει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πάντα το Νοέμβριο-Δεκέμβριο τα ξύλα μας τα δίνουν. Ποιο ο λόγο δεν μπορεί να το. Ενώ τα βουνά έχουν κιόλα χιονίσει. Ήδη τα ψηλά έχουν πιάσει τα ψηλά. Βρισκόμαστε στο κοινοτικό κατάστημα του Βαρικού, του Δήμου Αμιντέου. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Λάζης. Κύριε πρόεδρε, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται, είναι σε γνώση σας. Είμαστε 13 Νοεμβρίου και ακόμη δεν έχουν πάρει τα ξύλα που δικαιούνται. Με αποτέλεσμα να αγοράζουν σε λιανικές τιμές ακριβά και να έχουν πρόβλημα. Την ώρα που οι βουνοκορφές έχουν ήδη ασπρίσει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Πραγματικά είμαστε στα μέσα Νοεμβρίου και δυστυχώς τα ξύλα ακόμα είναι στο βουνό. Φέτος είχαμε ένα θέμα με τη διαχειριστική μελέτη λόγω του ότι φέτος μας είπαν ότι θα πρέπει να πάρουμε ξύλα από δημοτική έκταση. Με αποτέλεσμα να χρειαστεί διαχειριστική μελέτη και να μπούμε έτσι σε ένα θέμα που μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Δηλαδή, χρειάστηκαν κάποιες υπηρεσίες να πάρουν κάποιες αποφάσεις, κάποιες εγκρίσεις κλπ. Και φτάσαμε στο Νοέμβριο και τα ξύλα δυστυχώς είναι πάνω στο βουνό ακόμα. Έχουν γίνει ενέργειες, έχετε απευθυνθεί στο δασαρχείο, στους αρμόδιους φορείς. Τι λένε, δηλαδή η μελέτη ήταν που καθυστέρησε. Γιατί έχουμε ακούσει από κατοίκους που λένε ότι αυτό γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο. Και αντί να βελτιωθεί η κατάσταση, χειροτερεύει. Ναι, πράγματι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος που είναι υπεύθυνος για τη διαχειριστική μελέτη λόγω του ότι η συγκεκριμένη έκταση ανήκει στο Δήμο και το δασαρχείο ήταν από την πρώτη στιγμή κοντά μας. Δηλαδή, το έχω πει και άλλο ότι εάν δεν υπήρχε και η βοήθεια δική τους, ίσως αυτή τη στιγμή να μην είχαν κοπεί κιόλας τα ξύλα. Πραγματικά και η δασική υπηρεσία αλλά και ο Δήμος ήταν πάντα συνεπείς. Δηλαδή προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να επισπεύσουν τις διαδικασίες ώστε να έχουμε εγκαίρως τα ξύλα. Δυστυχώς όμως, από ό,τι τουλάχιστον μου δώσανε κάποια έγγραφα που τα έχω εδώ μπροστά μου, παράδειγμα η ενάτη ταξιαρχία του στρατού μας καθυστέρησε 4,5 μήνες να δώσει την έγκριση, δηλαδή είχαμε την έγκρισή τους αρχές Ιουλίου και όλα πήγαν πίσω. Καταλαβαίνετε ότι όταν 4,5-5 μήνες μία υπηρεσία δεν μπορεί να είναι συνεπής ώστε να μας βοηθήσει δηλαδή για να τελειώνουμε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι όλη η υπόλοιπη διαδικασία πηγαίνει πίσω. Τώρα έχουν κοπεί, αλλά βρίσκονται στο βουνό και ναι. Επειδή βρέχει κιόλας και έχει υγρασία, είναι και βρεγμένα. Ναι, αυτό είναι το χειρότερο, ότι για φέτος τουλάχιστον τα ξύλα αυτά δεν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε χρήση. Είναι μεγκωμένα, αλλά λόγω της υγρασίας που έχουν τα ξύλα κλπ. Δεν θα μπορέσει ο κόσμος να τα κάψει. Αυτό που είπατε νωρίτερα σχετικά με την διαμαρτυρία του κόσμου, νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη, γιατί είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Φέτος βέβαια πήγε λίγο πιο πίσω το όλο θέμα, αλλά και κάθε χρόνο σχεδόν δεν παίρνουμε νωρίτερα από τον Οκτώβριο μήνα τα ξύλα και από δημόσια έκταση ακόμη. Και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή οι αρμόδιοι, που για μένα οι κύριοι υπεύθυνοι είναι οι βουλευτές των νομών, αναφέρομαι σε όλη την περιφέρεια, γιατί σύμφωνα με κάποιες επαφές που έχω και η Καστοριά, αλλά και από τα κάποια χωριά της Κοζάνης, καθυστερούν και αυτοί στο να πάρουν τα ξύλα. Πρέπει δηλαδή όλοι μαζί να σκύψουν πάνω από αυτό το πρόβλημα και να δώσουν κάποια στιγμή λύση. Όταν είναι κάτι που κάνουμε κάθε χρόνο, κάποια στιγμή πρέπει να
μη τι άλλο, να το κάνουμε στην ώρα του. Πραγματικά είναι κουραστικό. Πραγματικά είναι κουραστικό το να αναφερόμαστε. Δηλαδή, έρχεται αυτή η περίοδος και πάντα το θέμα συζήτησης και διαμαρτυρίες, βέβαια, στα χωριά αυτά, είναι αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Να αναφερθώ και σε κάτι ακόμη. Παράδειγμα, το αρμόδιο Υπουργείο παίρνει μια απόφαση, σύμφωνα με το έγγραφο εδώ που έχω, 21 Δευτέρου, παράδειγμα, ήταν η απόφαση για τη διάθεση καυσόξυλου για ατομικές ανάγκες. Θα μπορεί, παράδειγμα, το αρμόδιο Υπουργείο τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα να παίρνει την απόφαση, οι πιστώσεις να έρχονται πολύ νωρίτερα στις αρμόδιες περιφέρειες, για να ξεκινάει η όλη διαδικασία νωρίτερα. Εγώ νομίζω ότι πριν από τον Μάιο, το αργότερο, θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για να έχει ο κόσμος τουλάχιστον το Σεπτέμβριο τα ξύλα στο σπίτι του.